Κορασιά. Καλημέρα, ποιος είναι? Καλημέρα, είμαι η Ισαβέλα με τον Παναγιώτη από το 932 Happy Radio. Σε ξυπνήσαμε. Ομόρα, παιδιά. Όχι, δεν με λέτε, έχω σηκώσει πριν από λίγη ώρα. Παρακολουθείς τα νέα, για να είσαι προετοιμασμένη από πρωί-πρωί. Παρακολουθώ πάντα το πρωί-πρωί, είναι μελέτη. Βλέπουμε τις φωτογραφίες από το γάμο σου, πραγματικά είσαι. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω, να σε χαρακτηρίσουμε. Τη είδα λίγο, δεν τη είδα στο περιοδικό βέβαια. Θα το δώσω λίγη ώρα όταν θα πάω στο γραφείο. Πώς είναι? Πραγματικά είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Πάρα πολύ όμορφη. Όλα τέλεια. Πες μου, πώς είναι αυτή η εμπειρία του γάμου? Ξέρεις, όλα έρχονται από μόνο τους. Και εγώ παλιά έλεγα ότι ναι, δεν ξέρω. Σκεφτόμουν πάρα πολύ αν θα προχωρήσω. Αλλά τελικά όταν είναι όλα καλά, όλα τα πράγματα είναι καλά μεταξύ εσένα και του συντρόφου σου, πάνε από μόνα τους μετά. Δεν χρειάζεται να το κουράσεις πολύ το θέμα. Λοιπόν, έμαθα ότι είχες λίγο άγχος, λέει, και συγκινήθηκες. Το είπε ο παπάς. Όταν γινόταν η λειτουργία, δεν ξέρω, αισθανόμουν. Δεν ξέρω, πολύ αγχωμένη. Λογικό είναι, να σου πω την αλήθεια. Από το κατάλαβε ο παπάς, έχει δίκιο. Όχι, κανονικά θα πρέπει λογικά εγώ να είμαι νορμάλ. Α, δεν αγχώνεσαι. Ναι. Εκείνη τη στιγμή ναι, ήμουν έτσι. Ξέρεις, να πάνε όλα καλά, δεν ξέρω γιατί, αλλά μετά από λίγη ώρα προς το τέλος του μυστηρίου, μετά είχαμε και το ψωμιάδιο που έψελνε. Καλά, Μάσια, τι γέλιο! Το ψωμιάδι και γελούσε. Εσύ το έχω καταλάβει. Κάποια στιγμή γυρίζω και βλέπω το ψωμιάδι που έψελνε. Έψελνε κανονικά. Είχε πάει δίπλα από τον παπά και έψελνε. Ο παπάς θα κάνει τη λειτουργία και αυτός που πίσω έψελνε κανονικά. Και μας έκανε και παρατήρηση. Καλά, λέει, τι μυστήριο είναι αυτό, 17 λεπτά, λέει. Τουλάχιστον 27 λεπτά πρέπει να είναι. Ο Νικόλας είχε καθόλου άγχος, θέλω να πω κάτι. Όχι, δεν ήταν άνετο, μια χαρά. Καθόλου. Τελικά, Βάσια μου, το πόδι το πάτησες, γιατί ο παπάς μας πληροφόρησε λάθος. Ούτε που τόλμησε να το πατήσω. Τι λέω. Όχι, άθιμο είναι το ότι πατάς το πόδι του άντρα. Φαντάζομαι ότι δεν θα το παίρνει και στα σοβαρά ο Νίκος. Όχι, εντάξει, αλλά το. Το έπαιρνε, δεν ήξερα. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα, σαν να μην το άκουσα. Θες να κάνεις μεγάλη οικογένεια, Βάσια, πολλά παιδιά. Κάτσε να κάνουμε το πρώτο, να δούμε ότι είναι όλα καλά και αυτά και εντάξει, συνεχίζουμε μετά. Επαγγελματικά, από ό,τι ξέρω, παραμένει στο Alter, ναι, έχω για ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Θα είμαι στο Άλτερ. Εσύ δεν σκέφτεσαι πρωινό ή κάτι τέτοιο στην πορεία? Πρωινό με τίποτα. Θεωρώ ότι πιο βαρετό υπάρχει να κάτσεις να ακούς τα ζώδια, να μαγειρεύεις. Δεν μ' αρέσει το πρωινό. Δεν με τραβάει η θεματολογία η πρωινή. Ένα καλεσμένο τώρα 3 ώρες να το ρωτάς. 5 ώρες μαγειρική. Κάθε μέρα ζώδια. Εντάξει, το θεωρώ λίγο βαρετό αυτό. Σήμερα είχαμε και ένα VS που μιλάγαμε με τους ακροατές μας και λέγαμε τι προτιμούν στον όμορφο κόσμο το πρωί, αν τελικά θα μείνει η πεντάδα, αν θα πάει το δίδυμο Σκορδάλια Άγκα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Ωραίο θα ήταν. Εγώ θα ήθελα να δω ένα ζευγάρι στην πρωινή ζώνη. Θα σου άρεσε δηλαδή η Φέη με τον Γιώργο στο πρωινό? Πάρα πολύ θα μου άρεσε. Πάρα πολύ θα μου άρεσε. Τελικά, βρε Βάσια μου, εγώ θα τολμήσω να ρωτήσω. Με τη Φέη υπάρχει κάτι στη σχέση σας? Γιατί η Φέη δεν ήρθε στο γάμο σου? Επειδή άκουσα και για κάποια άλλα πρόσωπα, θα μιλήσω και για τη Φέη. Κάποια άλλα πρόσωπα δεν ήταν καλεσμένα στο γάμο. Όπως η Σταματίνα εννοείς. Εννοώ κάποια άλλα πρόσωπα δεν ήταν καλεσμένα στο γάμο, γιατί θέλω να. Είχα καλέσει κόσμο που γνωρίζω και έχω σχέση μαζί του. Κάποιον άλλο που δεν ξέρω, δεν μιλάω, δεν είναι καλό. Πολύ... Και τον τελευταίο τώρα για να έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Γιατί Φέρι καλέστηκε κανονικά. Απλά δεν μπορούσε, φαντάζομαι, να έρθει. Ναι, ίσως επειδή ήταν την ίδια μέρα και τα γενέθλια του Γιώργου. Δεν ξέρω. Ναι. Οι σχέσεις σας είναι καλές, Βάσια? Οι σχέσεις μας είναι καλές, ναι, δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί της, ούτε φαντάζομαι ότι έχει κάποιο πρόβλημα μαζί μου, αλλιώς δεν θα την καλούσα κιόλας. Εσύ, Βάσια, θα πας στο γάμο της? Κρυός, τώρα καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ ακόμη. Δεν ξέρω, γιατί έχουμε κι εμείς ένα γάμο την προηγούμενη μέρα, βέβαια, στην Πάτμο. Δεν το ξέρω ακόμη. Με πήρα χθες από το γραφείο που διοργανώνει το γάμο της. Τους είπα ναι, αλλά τους λέω με κάποια μικρή επιφύλαξη. Θα απαντήσω τις επόμενες μέρες σίγουρα.